Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας. Πρώτη αναμέτρηση. Χανταμπάκης και Γκότσης. Θα ξεκινήσουν ο Σάκης και ο Μπόγδανος αντίστοιχα. Έτοιμοι! Φεύγουν τα δύο παιδιά. Ένας αγώνας στη σκιά μιας μεγάλης κόντρας. Μιας βεντέτας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αν και είναι βαριά αυτή η λέξη. Παρ' όλα αυτά, κάπως έτσι αντιμετωπίζουν αυτή την αναμέτρηση και οι δύο ομάδες. Πολλά έχουν υποθεί, πολλά ερωτηματικά. Είχαμε και το απίστευτο, μείνανε οι πίτσες αφάγωτες. Και ο Μουσακάς τώρα περιμένει. Ευχόμαστε να μην έχει την ίδια τύχη. Γρήγορα τα δύο παιδιά για το πρώτο φλαγκ. Ο Σάκης ωραία πατήματα δίνει ένα αρχικό συμπαίκτη του, έφυγε και ο Γκότσης. Πολύ κοντά και οι δύο. Ο Σάκης έχει γυρίσει λίγο τον αστράγαλό του. Έρχονται οι συμπαίκτες τους γρήγορα, θα πρέπει να απομακρυνθούν και οι τρεις εκεί και η σταυρούλα που έσπευσε. Φεύγει κουτσένοντας ο Σάκης Κατσούλης. Θέλει προσοχή ο Στίβος, έχει μικρές πλατφόρμες οι οποίες λίγο θα βραχούν κιόλας από το νερό. Τα πατήματα πρέπει να είναι σταθερά. Γκότσης και Χανταμπάκης στο ίδιο σημείο ακριβώς. Πήγε να βυθιστεί εκεί ο Στέλιος. Φτάνει στο τελικό στόχο. Τρία σακίδια άμμου πρέπει να βρουν ισορροπία. Ένα σε κάθε πλατφόρμα. Δοκιμαστικές βολές αρχικά. Ο Στέλιος το έκανε να φαίνεται εύκολο. Στη χαμηλή πλατφόρμα η οποία έχει και μεγαλύτερο βάρος. Δύο κυκλικές κατασκευές εκεί, επομένως δεν θα ταλαντωθεί τόσο πολύ. Ο δύσκολος στόχος θεωρώ ότι είναι ο πάνω. Δεύτερο για τον Στέλιο. Δοκιμάζει τώρα το δύσκολο. Αν ανατραπεί κάποιο σακίδιο από την επόμενη βολή, θα πρέπει να ξανακάνουν τη βολή οι παίκτες. Ο Γκότσης ισορροπεί και αυτό ένα στη δεξιά πλατφόρμα. Δεύτερο και για τον Γκότση. Πηγαίνει και αυτός και για τη δύσκολη. Όχι, δεν το κατάφερε. Η ανάδραση εκεί του ελαστικού λειτουργήσε αρνητικά για αυτόν. Γκότση κάνει μια προσπάθεια, το κάνει. Δεν ανοίγουν το σκορ. 1-0. Φούσκωσε. Όχι. Λίγο απ' έξω. Αθροπαγώ. Όχι, το πρόλαβα, το πρόλαβα. Το σήκωσα λίγο, γι' αυτό έπεσα. Ωραία. Για να μην πάρω το βάρος πάνω. Χώστο με στο νερό. Χώστο με, ναι, βάλτο μέσα, βάλτο μέσα. Άντε, άντε, άντε. Δεν είναι τράβηγμα όμως. Απλά να σας δείξω τι είναι. Να σας δείξω το βήμα γιατί είναι περίεργο. Την ώρα που βγαίνεις από το τέτοιο, έχει ένα σκαλοπατάκι αφρολέξ. Δίπλα ακριβώς σημαία. Πήγαινε, δείτε το, γιατί βγάζει τη σημαία και το πόδι σου δεν είναι ευθεία. Ακούστε με λίγο, εδώ. Τέκασε με απόψη, εδώ. Πάμε, πάμε, δεν μπορείς να απλώσεις. Πρέπει να απλώσεις. Περίμενε λίγο. Πρέπει να το πατικώνουμε. Ακούστε με λίγο. Γιατί αν είναι... Το κάνει... Ναι, ναι. Σαν δίσκος. Ναι, ναι, ναι. Καλά, δεν είναι καιρός. Γιατί του πέφτω πάνω και δεν χτύπα για το κάτω να πέσει. Το βλέπα. Επίσης, παιδιά, πρέπει πάντα σε κάθε βολή να το πατικώνουμε. Γιατί είναι μπάλα. Αν είναι μπάλα, θα φεύγει και θα φύγει. Στο μάλλον, άμα σταματήσει το τέτοιο. Ναι. Ο γνώμη μου πρώτο πάνω, γιατί τώρα ήταν τυχερός. Θα μπορούσε να πάει στο πάνω και να χτυπήσει το κάτω. Και να πέσει, ναι.